Για να μην λέμε πολλά, θα δείτε τώρα ένα τρομερό βίντεο από το Δρέπανο, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παιδίατρος. Για δείτε. Αυτός ονομάζεται Ηλίας Νικολάου, παρακαλώ. Είναι στην εκπομπή μας ζωντανά, με τη γέφυρα πίσω, την αγαπημένη τους γέφυρα εκεί στην Πάτρα, στο Ρίο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Νικολάου, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Βλέπουμε δίπλα τα πλάνα σας, τα φοβερά πλάνα σας. Εξαιρετικά. Ναι. Εσείς, να καλά, να εσείς καλά. Τώρα τι, την παιδιατρική αγαπάτε ή τη φωτογράφηση και το ταξιδιωτικό? Αγάπη είναι η παιδιατρική, χόμπι όμως πρέπει να υπάρχουν, γιατί πρέπει να αποσυμπιεζόμαστε. Σωστό. Αυτά που βλέπουμε είναι με ντρόουν, έτσι, τα γενικά είναι με ντρόουν. Υπάρχουν πλάνα και με ντρόουν, δεν ξέρω τι ακριβώς είδατε, όμως υπάρχουν πλάνα και με ντρόουν. Δυστυχώς δεν σας ακούμε πολύ. Το πρόβλημά μου είναι ότι έχει αέρα πολύ. Έχει πιο κοντά το μικρόφωνο. Έχει ρηπές 6 προβόλ. Μα ακούτε τώρα καλύτερα? Τώρα καλύτερα. Ας πούμε. Αυτό που βλέπουμε, τι ακριβώς είναι τώρα? Τι είναι όπως τη βλέπουμε εμείς? Βλέπουμε το Δρέπανο. Τι είναι? Ένα περίεργο, μια γλώσσα γης είναι. Πού είναι αυτό? Ναι, είναι μια περιοχή που ονομάζεται παραλία Δρεπάνου και είναι 15 χιλιόμετρα περίπου έξω από την Πάτρα. Τι λες τώρα? Τρομερό είναι. Δηλαδή και μόνο αν είσαι εμπλό μπορείς να προσεγγίσεις το σημείο που καταλαβαίνεις. Ναι, όχι, είναι η άκρη μιας παραλίας. Αυτή που βλέπετε. Ναι. Ή που βλέπετε. Και να σας πω, εσείς τραβάτε συστηματικά ή αυτό ειδικά τραβήξατε? Ή έχετε κι άλλα, ας πούμε, κάνετε αυτό το χόμπι? Θα σας πω, η φωτογραφία και το βίντεο μου άρεσε από μικρός. Είχα ασχοληθεί ερασιτεχνικά σαν φοιτητής. Μετά πέρασε μια περίοδο που δεν προλάβαινα. Την πρωτοχρονιά του 2017 βρέθηκα στην Φιλανδική Λαπωνία, περιμένοντας την αλλαγή του χρόνου σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε το Βόρειο Σέλας. Είχα μια κάμερα η οποία δεν ήταν επαγγελματική και δεν μπορούσα να τραβήξω και θεώρησα ότι πράγματα που γίνονται και βλέπεις μια φορά στη ζωή σου θα πρέπει να καταγράφονται, να τα έχεις. Σωστό. Περισσότεροι μπορούν. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή να ασχοληθώ περισσότερο. Πού σας βρίσκουμε, άμα θέλουμε να σας πω, επειδή έχει πολύ άρρωση και δεν σας ακούμε καλά. Για πείτε μας, άμα θέλει κάποιος να δει αυτά τα βίντεό σας, τη δουλειά σας, πού τα βρίσκει? Ναι, στην περίοδο της καραντίνας που είχαμε όλοι περισσότερο χρόνο, έφτιαξα ένα κανάλι στο YouTube που το ονόμασα Greek Traveler και εκεί ανεβάζω ό,τι βιντεάκια δημιουργώ. Ωραία. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πολύ ωραία θα δουλειά. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή να ακούγεστε καλύτερα. Έχουμε και πολύ σύνδεση. Αέρα. Πάντως είναι συγκλονιστικά τα πλάνα σας. Μπράβο. Καλό μεσημέρι. Τυχερά τα παιδάκια.